Καλημέρα κύριε Καραδανασόπουλε. Καλημέρα κύριε Λεάνη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Προφανώς και έχετε τους λόγους σας για να μιλάτε για αυλαία συγκάλυψης. Γιατί ήταν ασφασμένο το κλείσιμο, ενώ μια σειρά ζητήματα δεν είχαν ακόμη εξεταστεί. Και μια σειρά μάρτυρες, τις οποίες προτείναμε, δεν είχαν καλεστεί για να καταθέσουν τις... Ποια είναι τα ζητήματα αυτά και ποιοι είναι και οι μάρτυρες, γιατί σας είδα να αναφέρεσαι σε 8 ή 9 μάρτυρες, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και ποια είναι και τα ζητήματα τα οποία θα θέλατε να αναδείξετε σαν Εξεταστική Επιτροπή και δεν σας δόθηκε ευκαιρία. Κοιτάξτε, ήταν δύο βασικά τα ζητήματα, τα οποία δεν φωτίστηκαν σχεδόν καθόλου με τους μέχρι τότε μάρτες που έχουμε εξετάσει. Το ένα ήταν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Μάλιστα. Η οποία είχε αποτέλεσμα, βέβαια, στο θάνατο πολλών ανθρώπων. Και δεν δικαιολογείται και μια τόσο μεγάλη έκρηξη, λέγανε οι ειδικοί. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε να έρθουν οι δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων, αυτή που όρισε το δικαστήριο στην Λάρισα που διενεργεί την ανάκριση, και η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που όρισαν οι συγγενείς των θυμάτων. Ναι. Οι οποίοι ασχολήθηκαν και οι δύο αυτές οι επιτροπές με την έκρηξη. Γιατί η επιτροπή του κ. Γεραπέτρου δεν ασχολήθηκε, την οποία εξετάσαμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κανένας λόγος να αποκλειστούν οι δύο αυτές οι επιτροπές εμπειρογνωμών που τα απορίσματα δεν τα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το κρατούμενο. Δεύτερον, και το δεύτερο ζήτημα ήταν το θέμα της εσπεσμένης συγκάλυψης του χώρου που έγινε το έγκλημα. Με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί. Ο κύριος Λακαφώσης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο ένας εμπειρογνώμονος των οποίων έχουν οριστά οι οικογένειες. Ακριβώς. Εμείς προτείναμε να έρθουν συνολικά και ήδη αυτές οι επιτροπές. Ήταν δύο επιτροπές επί της ουσίας. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Και μετά ήταν και το θέμα της εσπεσμένης συγκάλυψης του χώρου. Το μπάζωμα, αυτό το λεγόμενο. Το μπάζωμα, το λεγόμενο μπάζωμα και η ασφαλτόστρωση του χώρου εκεί, που από ό,τι φαίνεται δεν είχε ολοκληρωθεί η προανακριτική διαδικασία. Και με τα ευρήματα τα οποία χρειάζονται να εξεταστούν ακόμη περισσότερο. Και από αυτήν την άποψη, επειδή ο κύριος αγοραστός ήταν κατηγορούμενος και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ζητήσαμε να έρθει ο κύριος Τριαντόπουλος ως αρμόδιος υφυπουργός που συμμετείχε και στο συντονιστικό που είχε δημιουργηθεί αμέσως μετά το έγκλημα των Τεμπών με ευθύνη της κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε και αυτή την πρόταση και βέβαια και μια σειρά άλλους μάρτυρες σημαντικούς, όπως ο κύριος Τσαλίδης, ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος της Τρένωσε και ο οποίος είχε στείλει επιστολή στον κύριο, κατά τα φαινόμενα, στον κύριο Χατζηδάκη, που προέβλεπε επικίνδυνα σημεία στο δίκτυο, που καθιστούσαν σοβαρή την κατάσταση, και βεβαίως και μια σειρά συνδικαλιστές ακόμη, οι οποίοι είτε είχαν προειδοποιήσει είτε είχαν κρατήσει, όπως ο κύριος Γεννηδούνιας που ήταν ο πρόεδρος των μηχανοδηγών. Σωστά. Καθώς και ο επικεφαλής της ΔΕΣΚ, της παράταξης που υποστηρίζει το ΚΚΠ, και είχε στείλει την επιστολή. Η περίφημη επιστολή, η οποία ήταν μόλις λίγες μέρες πριν από το τραγικό συμβάν. Ακριβώς μέρες πριν από το τραγικό συμβάν. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε να συνεχιστούν οι εργασίες της και μάλιστα και με προκλητικό τρόπο λίγες μέρες πριν τη μαύρη επέτειο, τον ένα χρόνο που κλείνει από το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτό ήταν, γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για προσπάθεια συγκάλυψης, γιατί παρότι η Επιτροπή πολεμήθηκε, η εξεταστική, και από την κυβερνητική πλειοψηφία, να μην αναδειχθούν τα βασικά ζητήματα, αλλά και από ανούσιες αντιπαραθέσεις που είχαμε με τα άλλα κόμματα, γιατί ακριβώς προσπαθούσαν να κρατήσουν στο σκοτάδι τις δικές τους ευθύνες κατά την περίοδο διακυβέρνησης που είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά βγήκαν μια πολύ σοβαρά συμπεράσματα. Που πέρα από τις πολιτικές ευθύνες που είναι δεδομένες, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες σε υπουργούς. Τα συμπεράσματα, για παράδειγμα, είναι ο προβληματικός διαχωρισμός του ΟΣΕ και ανεξαρτητοποίηση των εταιριών. Με περαιτέρω την ιδιωτικοποίηση της Τρένωσε, αυτό δημιούργησε ανταγωνιστικές σχέσεις, ασυμβατότητες, ασυμμετρίες στο δίκτυο. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά και αριθμία στη λειτουργία, κατά συνέπεια. Και αριθμία στη λειτουργία ακριβώς του σιδηρόδρομου. Δεύτερο, ήταν οι ίδιες οι συμβάσεις, οι οποίες, όπως λέει και η ίδια Επιτροπή Γεραπετρίτη, έτσι, ήταν κομμένες και ραμμένες
στα ανταγωνιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Γι' αυτό υπήρχε και η κατάτιμηση των συμβάσεων αυτών με προβλήματα στη λειτουργικότητα των συμβάσεων. Με αποτέλεσμα και να καθυστερούν να ολοκληρωθούν και όταν ολοκληρωνόσατε δεν ήταν λειτουργικές από την άποψη ότι είχε ξεπεραστεί ή δεν είχαν συντηρηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τρίτο στοιχείο ήταν η συνεχής μείωση του ανθρώπινου δυναμικού στον ΟΣΕ. Όσο αυτή τη στιγμή έχει 530 περίπου μόνιμο προσωπικό και μερικούς με συμβάσεις και μπλοκάκια, ενώ θα έπρεπε να έχει με βάση το οργανόγραμμά του 2.200. Αλλά προφανώς δεν βγαίνει. Αυτό, ακριβώς. Yeah. Αυτό σημαίνει εντατικοποίηση των εργαζόμενων, λειψή εκπαίδευση, υποβάθμιση της πρακτικής, της πρακτικής εξέτασής τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας παράγοντας που να οδηγεί σε συχνή εκδήλωση ανθρώπινων λαθών. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι δεν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας, τα σύγχρονα αυτά συστήματα, καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στις 28 του Φλεβάρι του 2023 στο έγκλημα στα Τέμπη. Αυτό το εκρηκτικό μήνυμα δημιούργησε. Η έλλειψη συστημάτων ασφαλείας με την επενδυτικοποίηση του ανθρώπινου προσωπικού οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Καλά, τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας αμφισβητήθηκαν ουσιαστικά από κάποιους. Ναι, γιατί προσπάθησαν να το ρίξουν μόνο στο ανθρώπινο παράγοντα. Ναι. Αυτή ήταν η επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας επί της ουσίας, ότι φταίει μόνο ο σταθμάρχης που είχε βάλει εκείνη την ημέρα και ο μηχανοδηγός και η μηχανοδηγή. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καραθανασόπουλε, το οποίο είναι και ερώτημα πολλών. Τι γίνεται τώρα? Άλλη μια υπόθεση πάει στο αρχείο, άλλη μια υπόθεση κλείνει με τον κόσμο να αναρωτιέται πώς φτάσαμε ως εδώ ή μπορούμε να ταξιδέψουμε ασφαλείς ακόμα και σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ερωτήματα τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά και... Βέβαιως, από τη μία υπάρχει το κοινό περιδικαίο αίσθημα που πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, αυτοί οι οποίες έχουν τις ποινικές ευθύνες και είναι αρκετοί αυτοί. Και πρέπει αυτό να γίνει και από αυτήν την άποψη η δικαιοσύνη με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να παίξει το ρόλο της από τη μία μεριά. Βεβαίως, εμείς είχαμε πει ότι για να βγουν και τα πορίσματα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση του έργου, τουλάχιστον του ανακριτικού έργου και το πόρισμα το οποίο θα κατατεθεί στον εισαγγελέα για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς την ολοκληρωμένη εικόνα. Γιατί ήταν δύο επιτροπές, δύο διαδικασίες μάλιστα που λειτουργούσαν συμπληρωματικά. Σωστά. Θυμίζω ότι μια σειρά έγγραφα και μαρτυρίες που κατέθηκαν στην Επιτροπή μας αξιοποιήθηκαν από την Εφηβεία Ανακρίτη της Ράδισσας. Άρα η χρησιμότητα της επιβεβαιώνεται και από αυτό. Και βεβαίως το δεύτερο ζήτημα, τουλάχιστον στον κόσμο του ΚΚΠ θα υπάρχουν αναλυτικές εκτιμήσεις και για ποινικές ευθύνες υπουργών. Και το δεύτερο ζήτημα είναι πώς ακριβώς δεν θα έχουμε επανάληψη του ίδιου περιστατικού. Και κοιτάξτε, τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Βέβαια. Η χώρα δεν είναι ενθαρρυντική. Ήδη προχθές, τη μέρα μάλιστα που συζητάγαμε, υπήρχε δημοσίευμα ότι απεντάχθηκαν δύο πολύ σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια του σιδηρόδρομου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας. Για τις 10 μεγάλες σύραγγες να εγκατασταθούν τέτοιου είδους συστήματα, να μην υπάρχουν τυφλά σημεία δηλαδή μέσα στις σύραγγες. Και το δεύτερο είναι η εφαρμογή του ολοκληρωμένου αυτού συστήματος, το οποίο βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέλει για την αύξηση της χωρητικότητας, δηλαδή να κυκλοφορούν πολλά τρένα και με μεγαλύτερη ταχύτητα και για την ασφάλεια, το οποίο όμως αντικειμενικά δημιουργεί συνθήκες καλύτερης ασφάλειας επειδή υπάρχουν αυτά τα συστήματα, μεγαλύτερης ασφάλειας. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι προάγγελος κακών μηνυμάτων και γι' αυτό δίνει τυχαίο ότι στην ανακοίνωση που εξέδωσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ μετά από αυτή την προσπάθεια να κλείσει γρήγορα η Επιτροπή για τον κίνδυνο επόμενων ατυχημάτων. Να είστε καλά, κύριε Καραθανασόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.